και με το κουστούμι έχουν βάλει. Άλλη μια δύσκολη εβδομάδα για μένα, όπως καταλαβαίνετε, με δύο δικά μου γκρουπ, υποψήφια για αποχώρηση. Δεν είναι το πιο ευχάριστο πράγμα. Και δεν πιστεύω ότι πρέπει να λέμε ότι χαρήκαμε για κανένα παιδί που φεύγει. Τα παιδιά που εγώ έχω στο αυτό το παιχνίδι και συνεχίζω να έχω αυτά τους πέλβες και τρακτόρες είναι καλύτεροι από πάρα πολλά άλλα άτομα που ακόμα είναι μέσα στο ΕΞ. Αυτή τη στιγμή όμως αυτός που βγαίνει κερδισμένος είναι ο κύριος Μουρατίδης που σαν τη γάτα στη γωνία αποφεύγει κάθε εβδομάδα να μην του φύγει άτομο. Κι όμως πιστεύω ότι ήρθε η ώρα. Πώς βλέπει ο κόσμος τα μαλλιά. Wow. Περπατώντας στους διαδρόμους του X Factor, άκουσα κάποιες φήμες και άκουσα να ψιθυρίζονται διάφορα πράγματα και θα σας πω το πιο σημαντικό από αυτά, το πιο ενδιαφέρον. Λένε λοιπόν κάποιοι ότι είμαι έτοιμη να παραδώσω το θρόνο μου. Και η αλήθεια είναι ότι από το θρόνο δεν έχουν μείνει πολλά κομμάτια. Οφείλω να σας το πω. Πάλι καλά που έχω και κάθομαι. Αλλά μέχρι τελευταία στιγμή, όσο έχω και κάθομαι, σε αυτό το μαξιλάρι, είμαι βασίλισσα. Οπότε, μην μιλάνε πολύ. Έχουμε ακόμα μπροστά μας. Μου έκανε εντύπωση ότι οι στρατόρες ήταν υποψήφιοι για αποχώρηση στήριξη του κόσμου. Ο κόσμος που πιστεύει σε αυτό το γκρουπ, όπως πιστεύω και εγώ, πρέπει να είναι δίπλα μας. Παίρνουμε το ρίσκο συνειδητά. Γιατί θέλουμε να δείξουμε τις δυνατότητες του γκρουπ. Αυτή τη εβδομάδα δεν πάμε safe. Νίκο, όταν τραγουδάγανε οι Paleface την προηγούμενη εβδομάδα, μήπως εσύ ζωγράφιζες αυτό και δεν έβλεπες τι κάνουμε? Λέει τραγούδια και τα λέει τέλεια, τα λέει καταπληκτικά, όταν σημαίνουν κάτι για εκείνη. Δεν πρέπει να χαϊδεύουμε τα αυτιά για να λέμε όλοι καλά πράγματα όταν δεν τα αισθανόμαστε. Χαίρομαι πολύ που έχουμε σε αυτό το παιχνίδι μια τέτοια επαγγελματία που έχει τέτοια αποτελέσματα παρά τη σωματική της εξάντλησης. Τώρα που ανακτήσαμε δυνάμεις, αποφασίσαμε να πει ένα δικό μου τραγούδι. Η Κριτική Επιτροπή υπάρχει να κρατήσει τα άτομα που έχουν ταλέντο μέσα στο X-Factor. Εγώ το θεωρώ αυτή είναι η ευθύνη μου. Εγώ δεν θα τα αφήσω στον κόσμο. Αν αισθάνομαι ξεκάθαρο ότι κάποιος πρέπει να μείνει. Και διαφωνώ με τη λογική ότι τα αφήνω στον κόσμο. Θα πρέπει να είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να πάρω αυτή την απόφαση. Βλέπεις τον έναν, βλέπεις τον άλλον και παίρνεις μια απόφαση. Σε ποιον πιστεύεις? Αυτό που εγώ θα ήθελα να δω από εδώ και πέρα στα live είναι να ακούσω ουσιαστικά πράγματα από την Κριτική Επιτροπή. Όχι μόνο και μόνο να κρατήσουμε τους δικούς μας μέσα στο show. Η ουσία είναι τα παιδιά που να μείνουν, να έχουν εξέλιξη και να αξίζουν και να αξίζει το παιδί που έχει το μεγαλύτερο ταλέντο στο X Factor. Σίγουρα δεν είμαι ευχαριστημένος και δεν έχω πρόβλημα να το δείξω. Και θα έρθω στο Paleface να ήταν ακόμα μέσα στο X Factor. Δεν είναι. Show must go on. Με χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί το να βρίσκομαι στο παιχνίδι, αυτό εξαρτάται από τον κόσμο. Κύριε Θεοφάνου, σας φοράμε στο σώμα μας. Εκεί πώς το ευχαριστήθηκε. Εντάξει, το ξέρεις ότι είχα ένα μικρό προβλήμα με αυτό το κομμάτι, ότι δεν με πιάνε έτσι πολύ το συναισθηματικό μου για... Και κλαίω. Ήμουν διαρκώς συγκινημένη και την ώρα του live, δεν μπορέσα να το καταπολεμήσω τελείως. Ένα τραγούδι που μου θυμίζει έτσι όλο αυτό τον πόθο που είχα τόσα χρόνια να γίνω τραγουδίστρια από μόνο. Ξαφνικά όλα αυτά τα όνειρα που έκανα μικρή άρχισαν σιγά σιγά να γίνονται πραγματικότητα. Θέλω να μου γράψει ένας μεγάλος συνθέτης, δεν φαντάζει πλέον τόσο μακρινό, γιατί και ο κύριος Στεφάνος μου είχε πει ότι αν μου έγραφε αυτός, τι στυλ θα μου έγραφε και ίσως είχε πει αυτό στη διαδικασία, δεν ξέρω, να με... Φανταστεί σαν ένα τραγουδιστή που μελλοντικά θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί του ή να είμαι και πηγή έμπνευσης γι' αυτόν, όπως ξέρει. Το αν έχει κάποιος το X Factor ή όχι, το δείχνει η πορεία του. Προφανώς για να μπω στη διαδικασία
Συνέλθω σε ένα άλλο παιχνίδι, πιστεύω στον εαυτό μου οπωσδήποτε. Συνεχίζω να είμαι στο παιχνίδι, σημαίνει ότι ο κόσμος κάτι βρίσκει σε μένα και με κρατάει. Όλα αυτά είναι υποκειμενικά και επίσης δεν γίνεται να αρέσουμε και σε όλους. Και αυτό το τραγούδι να το ερμηνεύσει με τη ροκ πλευρά του. Και να δείξω και τις ψηλές του και το φαλσέτο που μπορεί να κάνει και γενικότερα τι δύναμη έχει. Και όχι μόνο το καπετάνιο, γιατί είναι μια συλλογική δουλειά και πρόκειται για μια μπάντα και όχι για μια μονάδα. Ήταν ολόσωστη, ήταν σούπερ και νομίζω ότι πολύ απλά έτσι πρέπει να συνεχίσει. Αυτή τη βδομάδα η ομάδα μας θα πειραματιστεί, για ακόμα μια φορά δεν θα πάει χαλαρή, έτσι θα πάμε με λίγο ψηλό ανησυχία σε αυτό το live. Πάμε Justin Timberlake, θεωρώ εγώ από τους νέους καλλιτέχνες ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης της νέας γενιάς που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πλανήτη. Μπορεί να είναι και η πρώτη φορά που γίνεται Justin Timberlake σε ένα μουσικό show στην Ελλάδα. Και εύχομαι να το σκίσουν. Δεν ξέρω στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως εγώ δεν θα ήθελα να έχω ευνοϊκή μεταχείριση, εμείς φαντάζομαι, δεν θα θέλαμε να έχουμε ευνοϊκή μεταχείριση από τους κριτές μόνο και μόνο επειδή είμαστε τελευταία μπάντα. Θέλω να πιστεύω ότι θα κριθούμε σύμφωνα με αυτό που αξίζουμε. Δηλαδή το αν είναι τραγούδια τα οποία θα αρέσουν τον κόσμο, αν είναι τραγούδια τα οποία θα βάλουν τον άλλον στη διαδικασία να θέλει να με ψηφίσει. Right. Αυτή την εβδομάδα έχω ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Η Νίνη διάλεξε απόψε ένα τραγούδι το οποίο είναι μια δική του. Επειδή οι αυτοκρατορίες ρίχνονται εκ των έσω και επιτέλους η Κατερίνα πρέπει να εκθρονιστεί, ήρθα στο γραφείο της γιατί είναι ο μόνος τρόπος να την πετάξω έξω από την ιστορία όλη αυτή και Νίκο και Γιώργο ετοιμαστείτε. Η Ελένη ακούει τα καλύτερα κάθε φορά. Μπορεί να κάνει κάτι στην Ελλάδα μετά. Ο Χοβίκ, όπως και ο Σταύρος, ακούμε τα καλύτερα κάθε φορά. Μπορεί να κάνει κάτι στην Ελλάδα μετά. 48 ώρες, οι οποίες έγιναν 36, 24, για μένα έχουν πει στο πρώτο 24ωρο αυτή τη στιγμή. Πάλι θα καταλήξουμε στην Νίνη και στην Ήλη. Εγώ αυτό νομίζω. Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι του Νίκου Μουρατίδη στο YouTube που μου το στείλανε χθες στο Facebook, όπου έχει πάρα πολύ ωραία μονταρισμένα διάφορες ατάκες του Νίκου. Για σένα ήδη, καταπληκτική, μοναδική, εκρηκτική. Κόριτσι μου σε άλλη, τα λέει, και όταν έρθει η ώρα και νιώθει ότι φοβάται ότι θα του βάρουμε το φροντίο, σου λέει άλλα.